Καλώς ήρθατε, επιμένει, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, και κυρίως αγαπητοί φοιτητές και μαθητές. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας και σας απευθύνω χαιρετισμό κατά την έναρξη της ημερίδας με θέμα τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις σχεδίες παιχνιδιών, την οποία διοργανώνουν η Ερευνητική Ομάδα Γνώσης και Αβεβαιότητας και το Εργαστήριο Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η σημερινή μερίδα επιβεβαιώνει την δυναμική παρουσία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη. Είμαστε ένα νέο πανεπιστήμιο το οποίο αναπτύσσεται ταχύτατα και συμβάλλει με συνέπεια και ευθύνη στην κοινωνία της γνώσης και των πολιτών. Επενδύουμε στη γνώση και συμμετέχουμε σε δράσεις διάδοση και αξιοποίηση της προσώπηλος της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή σήμερα αξιοποιούμε τις τεχνολογίες ζωντανής μετάδοσης μέσω διαδικτύου. Έτσι μπορούν να παρακολουθήσουν τους εργαστές της ημερίδας όλοι όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι μαζί μας στο θέατρο. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει πάντοτε δίπλα στις σχολές του και στους καθηγητές του, οι οποίοι θεωρούν την αποστολή τους, τη διάδοση της επιστήμης και τη διασπορά της γνώσης σε καιρούς δύσκολους, στους οποίους η έλλειψη χώρων και το γενικότερο κλίμα στη χώρα μας αποθαρρύνει τους νέους επιστήμονες και απορροφά τον ακαδημαϊκό ενθουσιασμό. Αδιαφυσβήτητα, ειδικά στην κατεύθυνση του ενθουσιασμού, η σημερινή μερίδα είναι ήδη απόλυτα επιτυχή. Καθώς όπως με ενημέρωναν οι συνάδελφοι στη διάρκεια των τελευταίων ημερών και παρατηρείτε και εσείς εδώ σήμερα, το ενδιαφέρον και η αιτήση συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Πέρα όμως από τον ενθουσιασμό που έχει δημιουργήσει, είμαι ιδιαίτερα περήφανος και για την υψηλή ποιότητα αυτής της μερίδας όπως διαθέτει από το πρόγραμμά της. Όσοι Έλληνες επιστήμονες, νιώθουμε υπερήφανοι για την εξαιρετική πορεία του κ. Γιαννακάκη, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στον κόσμο στο αντικείμενό του. Και ως μέλη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή που ο κ. Γιαννακάκης είναι σήμερα κοντά μας και μεγάλη χαρά που θα μοιραστεί τις γνώσεις του με τους φοιτητές μας και με τους μαθητές περιοχής μας. Ο κ. Γιαννακάκης είναι ένα από τα σημαίνοντα στελέχη του έργου Πρόσκαλ, ενός καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος που έχει ως στόχο την πιο διεισδυτική και αποτελεσματική θεώρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές τεχνολογίες πληροφορικής. Στο έργο αυτό το οποίο κατατάχθηκε πρώτο μεταξύ 137 προτάσεων και απέσπασε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 3,6 εκατομμυρίων ευρώ, τον επιστημονικό και τεχνικό συντονισμό επιτελεί το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα το Εργαστήριο Επικοινωνίας Ανθρώπου Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας. Ως πρίτα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με ιδιαίτερο ενθουσιασμό χαιρετίζω την πρωτοβουλία των πάντα δραστήριων συναδέλφων καθηγητών Γιώργου Λέμπουργα, Κώστα Βασιλάκη και Μανώλη Βουάλες για την οργάνωση αυτής της ημερίδας και ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της, καθώς και εσάς που βρίσκεστε εδώ. Το Πανεπιστήμιο μας θα συνεχίσει με αμείωτο ενθουσιασμό να ενθαρρύνει τα μέλη να αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες που φέρνουν κοντά στους φοιτητές μας επιστήμονες μεγάλου περιμερικού και ανοίγουν δρόμους για νέες εργασίες. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Ευχαριστώ. Αρχίζουν τώρα να παίρνουν για πρώτη φορά
κάποιες έννοιες της πληροφορικής επιστήμης. Από την άλλη έχουμε κάποιους έμπειρους επιστήμονες του χώρου που έχουν τελειώσει τις σπουδές τους, έχουν τελειώσει τις σπουδές κάποιους και τώρα κάνουν ήδη έρευνα και θέλουν να πάνε την επιστήμη πιο πέρα. Και καλούμε τον κύριο Γιαννακάκη να δώσει μια ομιλία που θα έχει κάτι για όλους, όλοι θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάτι που είναι βαρετή. Είναι αρκετά δύσκολο, προσωπικά πιστεύω αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το καταφέρει. Είναι ο κύριος Γιαννακάκης, οπότε, λέγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή υποδοχή. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ, Μανώλη. Ευχαριστώ και τον κύριο Μίταντη του Πανεπιστημίου. Από πού να αρχίσουμε. Είναι πραγματικά ένα δύσκολο έργο σήμερα. Έχουμε μεταξύ μας φοιτητές, μαθητές, πρωτοτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να συγκρατήσω σε γρήγορο για μια ώρα. Καταλαβαίνω ότι οι προσδοκίες είναι αρκετά μεγάλες, ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή αυτή, και θα προσπαθήσω να τις καλύψω, ελπίζω να μην σας απογοητεύσω. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη προκαταβολικά. Δεν δίνω τόσο συχνά μιλήσει στα αγγλικά όσο θα ήθελα, και είναι ιδιαίτερη τιμή που το κάνω σήμερα. Οπότε, αν ξεχνούν κάποιες αγγλικές λέξεις, κάποια όρια κτλ., ζητάω συγγνώμη προκαταβολικά. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη για παιχνίδια. Σε παιχνίδια και για παιχνίδια. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ερευνητική περιοχή και μιλώντας λοιπόν για παιχνίδια και τεχνητή νοημοσύνη θα ήθελα να κάνω μια πρώτη ερώτηση. Πόσοι από εμάς παίζουν με παιχνίδια υπολογιστή εδώ μέσα? Εξαιρετικά. Είναι το ιδανικό κοινό για να αρχίσουμε. Τώρα θα κάνουμε μια πιο δύσκολη ερώτηση. Πόσοι από εμάς έχουμε αναπτύξει αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, ξέρουμε τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε διαβάσει κάτι για αυτή, έχουμε κάποια σχέση? Ωραία. Πολύ λιγότερη, αλλά ελπίζω στο τέλος της ομιλίας να γίνουμε τουλάχιστον να έχουμε μια. Να έχουμε λίγο περισσότερους, τουλάχιστον να έχουμε μια λογική στο ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ χρήσιμη για τη ζωή μας, όχι μόνο για τα παιχνίδια υπολογιστή, αλλά σαν ερευνητικό πεδίο μέσα και έξω από τα παιχνίδια υπολογιστή. Αρχίζω μιλώντας για τεχνητή νοημοσύνη σε παιχνίδια και θα προσπαθήσω να σας πείσω ότι τα παιχνίδια είναι ένα ιδανικό, ένα εξαιρετικό πεδίο έρευνας και ανάπτυξης όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης και μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί εξαιρετικά μέσα σε παιχνίδια και θα δείξω παραδείγματα και θα δώσω επιχειρήματα γιατί αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα. Αλλά φαντάζομαι οι περισσότεροι όταν σκεφτόμαστε τεχνητή νοημοσύνη σε παιχνίδια, σκεφτόμαστε σαν και αυτό και ελπίζω να ακούμε τον ήχο. Ακούω τον ήχο, δεν το
Μιλάμε για προβλήματα όπως το σκάκι, όπως το κινέζικο go ή όπως την τάμα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα για την αρχιτεκτήνα να λύσει. Σήμερα όμως είμαστε ευχάριστη θέση να έχουμε αλγόριθμους οι οποίοι παίζουν καλύτερα τους ανθρώπους και σκάκι και τάμα και πολύ πρόσφατα και κινέζικο go, το οποίο ένα παιχνίδι επιταβίζει πολύ πιο δύσκολο από το σκάκι. Παρόλα αυτά, παρόλα στις έτσι, τα βήματα που έχουν κάνει στην τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά τα επιτραπέζια παιχνίδια, υπάρχουν πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια εκεί έξω, σαν το Starcraft για παράδειγμα, τα οποία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα για την τεχνητή νοημοσύνη να τα λύσει. Κατά μία έννοια, το Starcraft, δεν ξέρω πώς έχω σας είχε το Starcraft. Ωραία. Στο Starcraft, λοιπόν, εάν κάποιος όλο το παίξει καλά, θα πρέπει να επιλέξει περίπου 300-600 διαφορετικές στρατηγικές μέσα σε ένα λεπτό. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν άνθρωπο και ακόμα πιο δύσκολο για μια τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί όλες αυτές οι αποφάσεις πρέπει να παρθούν σε πραγματικό χρόνο. Μιλάμε για τεράστιους χώρους αναζήτησης, πολύ πολύπλοκος, όπου μια τεχνητή νοημοσύνη θα της πάρει, χρειάζεται μεγάλο υπολογιστικό φόρτο για να μπορέσει να δώσει μια καλή στρατηγική σε αυτά τα παιχνίδια. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε πραγματικό χρόνο. Οπότε η προσβολικότητα είναι αρκετά μεγάλη. Επίσης τα παιχνίδια περιέχουν πλούσιο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο έρχεται σε τεράστιες ποσότητες, σε καθημερινή βάση, υπό διάφορους περιορισμούς, με διαφορετικούς τύπους. Μέσα σε ένα παιχνίδι έχουμε μουσική, έχουμε ήχο, εικόνα, κείμενο, γραφικά, αρχιτεκτονική επίπεδο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και όλα αυτά πρέπει να δέσουν καλά σε ένα λογισμικό, το οποίο θα το παραλάβω εγώ και εσείς και θα παίξουμε, θα υπάρξει μια εμπειρία, μια αλληλεπίδραση μέσω της οποίας θα γίνει κάτι. Θα έχουμε μια καλή στιγμή ή θα μάθουμε κάτι. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνετε είναι ιδιαίτερα δύσκολο για την νοημοσύνη. Να μπορέσει να φτιάξει λογισμικό το οποίο δένει όλους αυτούς τους διαφορετικούς τύπους περιεχομένου σε μεγάλες ποσότητες να τους εξεργαστεί και να τους δώσει σε ένα χρήστη. Επίσης τα παιχνίδια προσφέρουν πλούσια διάδραση και ξεκάθαρα θα μπορούσαν να πω ότι τα παιχνίδια είναι η πλουσιότερη μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός ανθρώπου και μιας μηχανής σήμερα. Έτσι. Φανταστείτε πόσο γρήγορα και πόσο πολύ πληροφορία ανταλλάσσεται μεταξύ ενός ανθρώπου και μιας μηχανής πραγματικό χρόνο. Πόσο η εμπειρία είναι άκρως διαδραστική, καθώς τα παιχνίδια είναι το μοναδικό μέσο στο οποίο μπορούμε να αλλάξουμε την εμπειρία μας. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικά είναι από το να βλέπουμε μια ταινία, ή να πηγαίνουμε στο σινεμά ή να διαβάζουμε βιβλίο. Οτιδήποτε και κάνουμε εμείς δεν αλλάζει την εμπειρία αυτή καθ' αυτή. Μέσω των παιχνιδιών όμως μπορούμε να αλλάξουμε την εμπειρία. Και αυτή είναι η βασική διαφορά του παιχνιδιού σαν μέσο διασκέδαση, σαν μέσο αλληλεπίδραση σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Επίσης, τα παιχνίδια είναι παντού. Οι περισσότεροι από εμάς λογικά έχουμε κάποιο κινητό, κάποιο smartphone. Μέσα από αυτό υπάρχει τουλάχιστον ένα παιχνίδι, υπό τουλάχιστον 10. Όλοι μας παίζουμε. Τα παιχνίδια είναι. Αυτή τη στιγμή μπορώ να τα χαρακτηρίσω σεξι. Υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα πίσω από τα παιχνίδια. Υπάρχουν πολλοί από εμάς που είναι αρκετά προσιλωμένοι στα παιχνίδια τους και χωράνε μέχρι και τι σερβις με το αγαπημένο τους παιχνίδι. Αυτό δεν τα παιχνίδια πλέον αναγνωρίζονται ως μορφή τέχνης, ψηφιακής τέχνης και τα βλέπετε στην ουσία, όπως το Smithsonian's Museum στη Νέα Υόρκη. Επίσης τα παιχνίδια, εάν κάποιος δουλεύει ερευνητικά με τα παιχνίδια αυτή την περίοδο, είναι εξαιρετικά τυχερός, διότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πηγές χρηματοδότησης στην Αμερική χρηματοδοτούν έρευνα γύρω από τα παιχνίδια. Οπότε γενικά είναι μια πολύ ευτυχής περίοδος κάποιος να δουλεύει με τα παιχνίδια, είτε σε ερευνητικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο ανάπτυξης. Σκεφτόμαστε τις προάλλες για την τεχνητή νοημοσύνη και τις περιοχές της. Υπάρχουν κάποιες υποπεριοχές στην τεχνητή νοημοσύνη, μια μικρή λύση που βλέπετε εδώ. Είναι ο ελληνικός όρος και ο αγγλικός όρος δίπλα. Και σκεφτόμαστε ότι όλες αυτές οι περιοχές αντιπροσωπεύονται με τα παιχνίδια, και όλες αυτές οι περιοχές είναι υπό βαθιά αμφισβήτηση μέσα στα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε αντίληψη κάποιου χαρακτήρα μέσα σε ένα παιχνίδι, να έχουμε επεξεργασία σήματος, μηχανική μάθηση, τεχνητή ψυχολογία κ.ο.κ. Όλες αυτές τις περιοχές, εάν κάποιος δουλεύει ερευνητικά με τεχνητή νοημοσύνη, είναι υπό βαθιά αμφισβήτηση, διότι επαναλαμβάνω, τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα. Προχθές πάλι
κοιτούσα τη σελίδα από το Wikipedia όσον αφορά την ευθυνεμοσύνη. Και εκεί το εξαιρετικό είναι ότι όλα τα μεγάλα ορόσημα της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν επιτευχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη έχουν κάποια σχέση με παιχνίδια. Σας προκαλώ να πάτε να δείτε τη σελίδα της Wikipedia για την τεχνητή νοημοσύνη και θα δείτε ότι υπάρχουν ορόσημα όπως το Kinect για παράδειγμα, όπως το Deep Blue της IBM που κέρδισε ο Κασπάροφ στο Skype πριν κάποια χρόνια, όπως ο Watson της IBM που κέρδισε στο παιχνίδι Jeopardy, το οποίο είναι σαν το ποιος θα γίνει πατημεριούχος. Μια εκδοχή αυτού. Πολύ πρόσφατα είχαμε την επικράτηση της Google DeepMind ενός αγωγού που ονομάζεται AlphaGo ενάντια στον παγκόσμιο πρωταθλητή του Κινέζου Go, ενός επιταπέζου παιχνιδιού. Οπότε όλοι αυτοί είναι εξαιρετικά ορόσημα για την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν εκτεθεί μέσα από τα παιχνίδια. Θα ήθελα όμως να δώσω λίγο μεγαλύτερη έμφαση σε μια άλλη δουλειά της Google DeepMind, όπου χρησιμοποιείται μηχανική μάθηση σε πραγματικό χρόνο και έτσι αυτή τη στιγμή διαθέτουμε τεχνητή νοημοσύνη η οποία παίζει παιχνίδια, μαθαίνει να παίζει παιχνίδια χωρίς καν να ξέρει τους κανόνες ενός παιχνιδιού, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, και παίζει παιχνίδια καλύτερα από εμάς. Ας δούμε λοιπόν το βίντεο, το αντίστοιχο βίντεο, και αυτή η δουλειά παρουσιάστηκε στο Nature. Οπότε το Nature είναι ένα κορυφαίο περιοδικό για έρευνα. Έχουμε ένα κλασικό παιχνίδι, οι περισσότεροι από εσάς ενδεχομένως δεν έχουν γεννηθεί όταν υπήρχε αυτό το παιχνίδι. Είναι παιχνίδι της Atari, της κονσόλας Atari, το οποίο ονομάζεται Breakout. Λοιπόν, στην αρχή βλέπω μια μηχανή η οποία παίζει και το μόνο που ξέρει είναι τι βλέπει στην οθόνη και προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το σκορ. Τίποτα άλλο. Δεν ξέρει καν τους κανόνες του παιχνιδιού. Και όπως βλέπουμε μετά από 120 λεπτά, αρχίζει και παίζει λίγο καλύτερα. Ανακαλύπτει κάποιες στρατηγικές, επιτυχείς στρατηγικές. Να δούμε μετά από 240 λεπτά μάθησης, αυτομάθησης μέσα στο παιχνίδι τι γίνεται. Και εδώ είναι το εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο υπολογιστής μαθαίνει τη στρατηγική που να σκάβει ένα τούνελ, ας το πούμε έτσι, στην άκρη της πίστας, έτσι ώστε να κερδίσει πιο γρήγορα. Θα το δείτε εδώ. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Έτσι. Αυτός ο αλγόριθμος παίζει καλύτερα από κάθε έναν από εμάς. Και έμαθα να παίζει μέσα σε 240 λεπτά. Χωρίς να ξέρει, επαναλαμβάνω, χωρίς να ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού. Και αυτή είναι μια μορφή της λεγόμενης γενικής νοημοσύνης ή γενικής τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή της δικιάς μας ικανότητας να μεταφέρουμε πράγματα που έχουμε μάθει από κάτι σε κάτι άλλο. Έτσι. Άρα, κατά πόσο μπορεί μια τεχνητή νοημοσύνη να μάθει ένα παιχνίδι και να μεταφέρει αυτή τη γνώση σε ένα άλλο που δεν έχει δει. Λοιπόν, αυτό είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα και ένα εξαιρετικό ορόσημο για το 2015 για την τεχνητή νοημοσύνη, για να σας δείξω ότι τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά καλά όσον αφορά το πάτημα της τεχνητής νοημοσύνης σε παιχνίδια. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πραγματικά, μάλλον τα παιχνίδια είναι πραγματικά μια φοβερή εφαρμογή για την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ στην άλλη σχέση, δηλαδή στη σχέση της τεχνητής νοημοσύνης για τα παιχνίδια. Τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη για τα παιχνίδια και όχι τι μπορούν να κάνουν τα παιχνίδια για την τεχνητή νοημοσύνη. Και ίσως αυτή η σχέση είναι και πολύ πιο ενδιαφέρουσα και σε αυτή τη σχέση θα επικεντρωθώ στην ομιλία. Όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη για παιχνίδια, τότε πρέπει να δούμε τα παιχνίδια σαν μια μορφή πολύπλευρης δημιουργικότητας. Φανταστείτε ότι μέσα στα παιχνίδια έχουμε κάποια γραφικά, κάποιο ήχο, κάποιο κείμενο, κάποιο gameplay, σχεδιασμό επιπέδων, σχεδιασμό του ίδιου του παιχνιδιού και καθεξής. Τα παιχνίδια είναι ο χώρος όπου η τέχνη συναντά την επιστήμη πληροφορικής, την επιστήμη υπολογιστών, για παράδειγμα, αλλά και το παιχνίδι. Έτσι, οπότε είναι ένας εξαιρετικός χώρος για να δουλεύει κάποιος και να αναπτύσσει λογισμικό. Τώρα, η επίλυση επίσης προβλημάτων εδώ σε αυτή την περιοχή συναντάει τη δημιουργικότητα. Άρα δεν μιλάμε απλά για ένα πρόβλημα δημιουργίας ενός λογισμικού ή ένα μηχανικό πρόβλημα να φτιαχτεί η γέφυρα αερίου αντιρρίου. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους και το οποίο δημιουργεί κάποια εμπειρία. Άρα, οποιαδήποτε αντικειμενική συνάρτηση, οποιοδήποτε αντικειμενικό στόχο δεν υπάρχει, όλα είναι υποκειμενικά, διότι η εμπειρία μας είναι υποκειμενική.
Άρα λοιπόν θα ήθελα εδώ να φανταστείτε τη νοημοσύνη η οποία μπορεί κατά κάποια έννοια να δημιουργήσει γραφικά, είτε αυτά είναι ρεαλιστικά γραφικά, είτε λιγότερο ρεαλιστικά, σουρεαλιστικά, θα μπορείς ενδεχομένως να παράξει, να ενορχιστρώσει μια μουσική σε ένα παιχνίδι ή να δημιουργήσει κάποια εφέ, ηχητικά εφέ, ή ενδεχομένως να γράψει κάποιο κείμενο με το οποίο εμείς μπορεί να αλληλεπιδράσουμε μέσα σε ένα παιχνίδι. Ή ενδεχομένως θα μπορεί να φτιάξει χαρακτήρες οι οποίοι παίζουν με ένα δημιουργικό τρόπο, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο επίσης. Ή ενδεχομένως θα μπορεί να σχεδιάσει και τους κανόνες αυτούς καθεαυτούς ενός παιχνιδιού. Έτσι. Ή και τέλος να δημιουργήσει επίπεδα με αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή και αισθητικά όμορφα, αλλά επίσης λειτουργικά, όπως κάνει στην αρχιτεκτονική. Και όχι μόνο πρέπει να τα κάνει αυτά σε όλες τις πλευρές λειτουργικότητες που υπάρχουν στα παιχνίδια, αλλά όλα αυτά πρέπει να δέσουν ένα όμορφο τρόπο να παντρευτούν και να δώσουν ένα τελικό λογισμικό. Γι' αυτό επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρέπει να αναφέρω επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη στις εταιρείες ανάπτυξης παιχνιδιών έχει εξοικονομήσει πολλά χρήματα τα τελευταία 20-30 χρόνια. Τα παιχνίδια είναι μοναδικά με τη λογική ότι υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης που αναγκαστήκαμε να δημιουργήσουμε μέσω των παιχνιδιών. Για παράδειγμα, η διαδικαστική παραγωγή περιεχομένου ή αλλιώς στα αγγλικά procedural content generation, την οποία θα δούμε σε λίγο, είναι μια εμπορική αναγκαιότητα. Πολλά πράγματα μέσα στα παιχνίδια που παίζετε, για παράδειγμα το Minecraft, σχεδιάζονται αλγοριθμικά. Έτσι. Άρα, και όχι μόνο αυτό, μιλάμε για μια βιομηχανία η οποία είναι ιδιαίτερα περήφανη για οτιδήποτε δημιουργεί σε σχέση με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και σε οποιαδήποτε στρατηγική marketing ή promotion πάντα θα προάγει τους καινούργιους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια εποχής τύχης. Μετά λοιπόν από αυτή τη μικρή εισαγωγή και σιγά σιγά θα περάσουμε σε κάποια βίντεο, μπορώ να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να φτιάξουμε καλύτερα παιχνίδια, αλλά όχι απαραίτητα μέσω νοημών των χαρακτήρων ή κάποιες αποδοτικής στρατηγικής μας σε ένα παιχνίδι. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να το κάνουμε και σε αυτό το ερώτημα υπάρχουν δύο απαντήσεις και αρκετά έτσι projects που απαντάνε σε αυτές τις δύο απαντήσεις. Εάν δει κάποιος την περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης σαν υποπεριοχές, τότε μπορεί να αναγνωρίσει αρκετές υποπεριοχές, αλλά οι δύο που με ενδιαφέρουν εμένα προσωπικά και την ομάδα μου και τις οποίες θα καλύψω σήμερα είναι η τεχνητή νοημοσύνη που σε καταλαβαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη που σχεδιάζει ένα παιχνίδι για σένα. Αρχίζοντας από την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να σε καταλάβει, θέλω να πω ότι αυτό που μπορώ να πω ξεκάθαρα είναι ότι τα παιχνίδια δεν μπορούν να διαχωριστούν από το συνέστημα και τη μάχη. Σκεφτείτε ότι παίζουμε παιχνίδια καθ' όλη τη ζωή μας, μαθαίνουμε μέσα από τα παιχνίδια και γι' αυτό παίζουμε, γινόμαστε καλύτεροι σε εντυπωσιακό επίπεδο, σε συναισθηματικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο και αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Επίσης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι πολλοί από εμάς περνάμε μέσα από δυσάρεστες καταστάσεις που παίζουμε παιχνίδια, εκνευριζόμαστε, τρομάζουμε και όπως συνεχίζουμε και παίζουμε. Το οποίο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό διότι δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη μορφή αλληλεπίδραση ανθρώπινη ανέσου που είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό. Και επίσης κάτι άλλο που ανέφερα στο παρελθόν, ότι μπορούμε να ελέγξουμε τις αντιδράσεις μας, μπορούμε να ελέγξουμε τη διάδραση, μπορούμε να αλλάξουμε το παιχνίδι και κάτι παίχτε το παιχνίδι να αλλάξει κάτι για μας. Ένα παράδειγμα ιδιαίτερα ειδικών συναισθημάτων κατά διάρκεια ενός παιχνιδιού είναι το ακόλουθο. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Κάθε φορά που βλέπω αυτό το βίντεο, πραγματικά λυπάμαι για τον συγκεκριμένο τύπο, αλλά παράλληλα σκέφτομαι ότι είναι τόσο μεγάλο κρίμα ότι αυτός ο άνθρωπος εκφράζει τόσο πολύ το συνέστημά του και αυτή η κακομοίρα μηχανή, αυτός ο υπολογιστής, δεν βλέπει τίποτα από όλο αυτό. Έτσι. Υπάρχει τόσο πολύ πληροφορία και τόσο πολύ μεγάλη έκφραση συναισθημάτους και αυτή η μηχανή δεν βλέπει τίποτα από όλο αυτό. Άρα μιλάμε για μια, για μια έτσι, ασθενή μορφή αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής, όπου ο άνθρωπος δίνει πολλά και η μηχανή δεν δίνει τίποτα προς τα πίσω. Ο άνθρωπος μαθαίνει πολλά από ένα παιχνίδι και η μηχανή δεν μαθαίνει τίποτα για τον άνθρωπο. Έτσι, και ελάχιστα πράγματα για τον άνθρωπο. Και εκεί ακριβώς έρχεται αυτό που ονομάζω μοντελοποίηση της εταιρείας PET. Για να καταλάβουμε με τι παίκτη έχουμε να κάνουμε, σε τι συναισθηματική κατάσταση βρίσκεται και τι μπορούμε να κάνουμε αυτό, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μοντελοποιήσουμε τι γίνεται. Και βέβαια, μπορεί κάποιος να ρωτήσει γιατί θέλω να το κάνουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα, γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί, όλοι παίζουμε με διαφορετικούς τρόπους κάποια παιχνίδια, έχουμε διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά συναισθήματα, διαφορετικό υπόβαθρο, ψυχολογία και με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό παίζουμε διαφορετικούς τρόπους. Και είμαστε πολύ περισσότεροι από ό,τι ήμασταν στο παρελθόν. Περισσότεροι από εμάς εδώ μέσα εξαιρετικά παίζουμε παιχνίδια. Πριν 10 χρόνια δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η μητέρα μου θα μπορούσε να παίζει παιχνίδια στο Facebook, και όμως αυτό συμβαίνει. Πριν 10 χρόνια δεν μπορούσα να φανταστώ ότι παιδάκια 2 χρονών και 3 θα μπορούσαν να παίζουν μέσα στο tablet. Έτσι, κάποια παιχνίδια. Άρα η δημογραφία του παίκτη δεν είναι πλέον ένα 18χρονο αγόρι από την Αμερική. Είμαστε όλοι μας. Όλοι παίζουμε παιχνίδια. Κατ' επέκταση, η μοντελοποίηση του παίκτη είναι ένα πολύ πιο δύσκολο. Μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση για εμάς και για την τεχνητή νοημοσύνη. Και πολύ πιο απαραίτητη. Όταν μιλάμε λοιπόν για μοντέλα, συνήθως σε ένα μοντέλο, σαν γενική, σαν μια γενική αρχή, υπάρχει μια είσοδος σε ένα μοντέλο, που ένα μοντέλο μια αντικειμενική συνάρτηση, μια συνάρτηση, μια μαθηματική συνάρτηση, αν θέλετε να το δείτε, και υπάρχει μια έξοδος. Στην είσοδο μια μεταλοποίηση εμπειρίας παίκτη μπορεί να έχουμε πολλά πράγματα, μπορεί να συλλέξουν πολλές πληροφορίες, όπως τη φυσιολογία ενός χρήστη, όπως της εκφράσης προσώπου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εδώ βλέπουμε στο Super Mario την παρακολούθηση του βλέμματος ενός παίκτη όσο παίζει Super Mario. Έτσι, αυτή η άσπρη μου κοίτα είναι που κοιτάει ο παίκτης που παίζει. Μπορούμε να συλλέξουμε αυτή την πληροφορία. Μπορεί να συλλέξει πληροφορία από heatmaps κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή από κεφαλογραφήματα ή από ομιλία μεταξύ παιχτών. Και όλη αυτή η πολύ χρήσιμη πληροφορία για να καταλάβουμε σε τι συναισθηματική κατάσταση ή γλωσσιακή κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ένα παίκτη. Η έξοδος αυτού είναι κάποια κατηγοριοποίηση του συναισθήματος, η οποία έρχεται είτε από ψυχολόγους, είτε από game designers, είτε από τους κατασκευαστές του παιχνιδιού αυτούς κατά αυτούς. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση και ενδεχομένως θα χρειαστώ ένα εξάμεινο για να πω σε λεπτομέρειες για το πώς το κάνουμε αυτό. Αλλά γίνεται. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, να δώσω κάποια παραδείγματα και έτσι ένα πρώτο σετ παραδειγμάτων που έχουν γίνει στο Ινστιτούτο Ψηφιακών Παιχνιδιών στη Μάλτα, αλλά και προηγουμένως στην Κοπεχάγη, στο Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης που δούλευα, τις ονομάζω συναισθηματικές κάμερες. Για να δούμε τι είναι αυτό. Στο πρώτο βίντεο βλέπετε ένα παιχνίδι πολύ απλό, έως αρκετά παρελθόν που μπορούσα να πω. Είναι σαν ένα τρισδιάστατο πάγμα, αλλά ο σκοπός του είναι να δείξει την τεχνολογία παρά να χρησιμοποιηθεί ως ένα παιχνίδι που μπορεί να πουλήσουμε και ο καθεξής. Λοιπόν, βλέπουμε μια μπάλα την οποία πρέπει να ελέγξουμε, πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα διαστημόπλαια και πρέπει να συλλέξουμε αυτά τα διαμαγεία. Το παιχνίδι είναι πολύ απλό, αλλά το ενδιαφέρον το παιχνίδι είναι ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού συλλέγει πληροφορίες από τη φυσιολογία μας και πιο συγκεκριμένα την ηλεκτρική αλληλεγγυμότητα του δέρματος που μας δίνει ένα πρώτο στοιχείο για τα επίπεδα στρες που έχουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και βάσει αυτού και βάσει αυτού τι κάνουμε στο παιχνίδι, αλλάζει τις παραμέτρους της κάμερας, από ό,τι βλέπετε, αλλάζει το ύψος της κάμερας, την απόσταση ή ακόμα και την ταχύτητα της κάμερας, έτσι ώστε να μας προσφέρει συγκεκριμένες, να μας πάσει συγκεκριμένες συναισθηματικές καταστάσεις, όπως ας πούμε σε εκνευρισμό ή σε πρόκληση, σε επιπλέον πρόκληση ή σε fun, engagement ή οτιδήποτε θέλουμε να χαρακτηρίσουμε μια εμπειρία ενός χρήστη. Στο επόμενο βίντεο κάνουμε κάτι παρόμοιο. Δεν πέστε το επόμενο βίντεο. Κάνουμε πως έγινε αυτό. Να μας τα έχουμε και εδώ.
επόμενο βίντεο βλέπουμε κάτι παρόμοιο σε ένα παιχνίδι performance τριδιάστατο. Πολύ απλό επίσης. Εδώ δυστυχώς δεν ξέρω αν βλέπετε, υπάρχει μια κόκκινη κουκίδα που πάλι είναι. Πάλι η παρακολούθηση του βλέμματος και μου τελείωσε και η μπαταρία. Ωραία, όλα τα τεχνικά προβλήματα μαζί. Δεν πειράζει, να το βρίσκουμε. Υπάρχει μια κόκκινη κουκίδα, όχι του λέιζερ, υπάρχει μια άλλη που δεν φαίνεται καλά δυστυχώς, αλλά αυτή η κόκκινη κουκίδα είναι το βλέμμα του χρήστη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κάποιοι παίκτες επικεντρώνονται περισσότερο στους αντιπάλους, κάποιοι παίκτες επικεντρώνονται περισσότερο σε ορισμένα αντικείμενα του παίκτη, τα οποία υπάρχουν στο παιχνίδι. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αποειδοποιήσουμε τους παίχτες σε τι επικεντρώνονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να δώσουμε μια συγκεκριμένη κάμερα, τοποθέτηση κάμερας για αυτό ακριβώς το προφίλ. Έτσι ώστε το παιχνίδι να είναι πιο εύκολο και πιο ευχάριστο για κάθε διαφορετική ομάδα παίχτη. Πάμε στο επόμενο παράδειγμα, το οποίο ονομάζω το προφίλ της Lara Croft. Πόσοι από εμάς έχουμε παίξει τον Μπράιντερ ή ξέρω την Lara Croft? Ωραία, εξαιρετικά. Μπράβο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία εισαγωγή. Λοιπόν, να δούμε τι κάναμε εμείς με την Lara Croft. Στο παιχνίδι Tomb Raider Underworld. Έτσι, είναι μια έκδοση του Tomb Raider, η έντονη Ιώβε, αν πάμε καλά. Συνεργαστήκαμε με την IO Interactive και τη Square Enix, είναι εταιρείες που αναπτύξαν το παιχνίδι. Και πίσω στο 2008 είχαμε μια πρώτη επαφή και μας είπαν, ξέρετε κάτι, μέσω του Xbox Live συγκεντρώνουμε κάποια δεδομένα που φέρνουν. Ήταν τις πρώτες εταιρείες που το έκανε αυτό το 2008. Οπότε μας είπαν, οκ, κάνετε έρευνα με τεχνητή νοημοσύνη σε παιχνίδια. Μπορεί να κάνετε κάτι με αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να μας πείτε κάτι. Πρέπει να δούμε τα δεδομένα. Ήταν κάποιες χιλιάδες παίκτες, αναλύσαμε τα δεδομένα και γύρισαμε πίσω για μια δεύτερη συνάντηση και τους είπαμε, οκ, από ό,τι φαίνεται, με κάποιο αλγόριθμο σωματοποίησης, clustering, μπορέσαμε και βρήκαμε τέσσερις διαφορετικές ομάδες που παίζονται, τέσσερις διαφορετικές ομάδες παίξηματος ή αρχετύπων σε ένα παιχνίδι, διαφορετικοί δηλαδή τύποι παιχτών που υπάρχουν στο Lara Croft, στο Tomb Raider. Και τους ονοματίσαμε με τα ακόλουθα ονόματα, τα οποία θα δείτε σε αυτό το βίντεο. Η πρώτη ομάδα ήταν, την ονομάσαμε Pacifist. Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με αντιπάλους και ολοκληρώνουν τα επίπεδα αρκετά αργά. Η δεύτερη ομάδα την ονομάσαμε Runner. Μιλάμε για παίκτες που δεν ασχολούνται με τίποτα, απλά θέλουν να τελειώσουν το παιχνίδι, δεν παίρνουν τα reward ή οτιδήποτε. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς είναι σε αυτήν την κατηγορία. Η τρίτη κατηγορία την ονομάσαμε Veterans. Αυτά τα κάνουν όλα καλά. Σκοτώνουν οτιδήποτε υπάρχει, τελειώνουν τα παιχνίδια, τα επίπεδα πολύ γρήγορα, μαζεύουν όλα τα reward ή οτιδήποτε εξής. Και η τέταρτη ομάδα την ονομάσαμε Solvers, δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα, δεν χρειάζονται μια ιδιαίτερη βοήθεια και επικεντρώνονται περισσότερο στα puzzles του παιχνιδιού. Έτσι, πολύ επιγραμματικά. Πηγαίνοντας λοιπόν πίσω στη Square Enix με αυτά τα αποτελέσματα, υπήρχε ένας ενθουσιασμός, διότι με τη δική μας σωματοποίηση τους βοηθήσαμε να καταλάβουν περισσότερο το αν τα παιχνίδια έχουν σχεδιάσει, παίζονται με τον τρόπο που παίζονται, διότι όπως ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι παίζουμε τα παιχνίδια κάποιες φορές διαφορετικά. Κάποιος σχεδιαστής έχει κάτι στο μυαλό του, αλλά εμείς οι παίκτες παίζουμε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Γι' αυτό είναι κάτι που οι σχεδιαστές παιχνιδιών θέλουν να το ξέρουν. Λοιπόν, φεύγω από την τεχνητή νοημοσύνη που μας καταλαβαίνει και πάω στην τεχνητή νοημοσύνη που ενώ μας καταλαβαίνει προσπαθεί να σχεδιάσει κάτι για μας. Εδώ νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα και θα έχουν περισσότερα βίντεο και εφαρμογές. Όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη που σχεδιάζει παιχνίδια, τότε αναγκαστικά μιλάμε για τη λεγόμενη διαδικαστική παραγωγή περιεχομένου. Αυτή είναι η ελληνική μετάφραση του λεγόμενου procedural content generation. Ίσως η καλύτερη μετάφραση που μπορούσα να σκεφτώ. Λοιπόν,
Τι είναι αυτό, τι είναι το procedural content generation? Είναι η δημιουργία παραγωγή νέου περιεχομένου σε ένα παιχνίδι αυτόματα ή ήδη αυτόματα μέσω αλγοριθμικών μέσων. Μέσω αλγοριθμικών. Έτσι. Παραθέτω δύο παραδείγματα παιχνιδιών που το κάνουν αυτό. Το ένα είναι αυτό. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ξέρουν το No Man's Sky. Λιγότερο, αλλά είναι εξαιρετικό ότι αρκετοί το ξέρετε. Ωραία, είναι ένα παιχνίδι που βγαίνει μέσα στη χρονιά, ελπίζουμε, το οποίο θα έχει 10 στη 19 διαφορετικούς πλανήτες. Έτσι, ξαναλέω το νούμερο, 10 στη 19 διαφορετικούς πλανήτες. Ο κάθε ένας από αυτούς θα έχει διαφορετική χλωρίδα γεμάτιδα. Και όλα αυτά δημιουργούνται από αλγόριθμους. Οπότε μιλάμε για ένα τεράστιο χώρο παιχνιδιού, που μία ζωή δεν αρκεί για να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να εξερευνήσει, προφανώς. Μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο διαφορετικών πλανητών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει σε σημεία παραγωγής, αυτόματης παραγωγής περιεχομένου, τα οποία είναι εντυπωσιακά. Και είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδη, είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιώδεις όσοι από εμάς δουλεύουμε σε αυτό το τομέα. Το παιχνίδι που βλέπετε εδώ, σαν αντιπαραβολή, ονομάζεται Γιάβαλα, είναι επιτραπέζιο παιχνίδι και έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από μια μηχανή. Τόσο το εξαγωνικό της πόρτ εδώ, πέφτει η μπαταρία συνέχεια, αλλά και οι κανόνες του παιχνιδιού. Και οι κανόνες του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ απλοί. Αν έχετε 4 ταμάκια στη σειρά, τότε κερδίσετε. Αν έχετε 3 ταμάκια στη σειρά, χάνετε. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι εξαιρετικά απλοί. Χρειάζεται μόνο κάποια αστερόλεπτα για να του μάθει κανείς, αλλά πιστέψτε με, το παιχνίδι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που χρειάζεται 1 λεπτό να μάθεις και μια ολόκληρη ζωή για να το παίξεις καλά. Έτσι. Αυτό το παιχνίδι έχει κατέβει σε διαγωνισμούς και έχει σε αντιπαραβολή με παιχνίδια τα οποία έχουν σχεδιαστεί από ανθρώπους, από σχεδιαστές παιχνιδιών και έχει κερδίσει πρώτα βραβεία. Χωρίς να ξέρουν βέβαια οι κριτές ότι προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, αυτό είναι εξαιρετικό. Και κατ' επέκταση μπορεί να οδηγεί στην επόμενη διαφάνεια, η οποία είναι μια διαφάνεια manifesto. Κάποιοι από εσάς μπορούν να διαφωνήσουν, αλλά γι' αυτό είμαι εδώ για να διαφωνήσουμε, ότι οι μηχανές μπορούν να σχεδιάσουν και πέρα από την ανθρώπινη δημιουργικότητα και έχουμε αρκετά παραδείγματα αυτού, όταν η δημιουργικότητα αξιολογείται από τους ίδιους ανθρώπους και όχι από τις μηχανές, που είναι μια άλλη ψηλοφιλοσοφική κουβέντα. Άρα λοιπόν, ξεκάθαρα, Αυτή τη στιγμή έχουμε τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να κάνει εξαιρετικά πράγματα στο σχεδιασμό παιχνιδιών. Και αν θέλετε, μπορούμε να δέσουμε τα δύο, να τα πατρέψουμε, να πατρέψουμε δηλαδή την εμπειρία της χρήσης με το περιεχόμενο και να δούμε το περιεχόμενο σαν μία μορφή δομικού στοιχείου για την εμπειρία του χρήση. Άρα μπορούμε να σκεφτούμε περιεχόμενο που δεν είναι το ένα με το άλλο, σαν ένα Lego puzzle και φτιάχνει ένα παιχνίδι, φτιάχνει ένα λογισμικό. Το οποίο κάνει κάτι με τη δικιά μας εμπειρία. Είναι ένα παιχνίδι για μας. Με την ίδια έννοια που είναι ένα κουστούμι γραμμένο και γραμμένο στα μέτρα μας, ιδανικά θέλουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι γραμμένο πάνω στα δικά μας μέτρα. Έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε αυτόν τον υπέροχο γάμο μεταξύ της κατανόησης ενός χρήστη, ενός παίκτη και της δημιουργίας ενός παιχνιδιού γι' αυτό. Και ας πάμε λοιπόν στα τελικά παραδείγματα και θα αφήσω τη θεωρία για να γίνουν τα πράγματα πιο ενδιαφέροντα ενδεχομένως. Το επόμενο σετ παραδείγματος, το ονομάζω αυτόνομους σχεδιαστές επιπέδων και έχω αρκετά παραδείγματα εδώ και θα αρχίσω από το αρκετά δημοφιλές Super Mario, το οποίο πήρε πολύ δημοσιότητα, διότι καταρχάς είναι αρκετά δημοφιλές παιχνίδι. Κατά δεύτερον, είχαμε κάποια εξαιρετικά αποτελέσματα όταν προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε επίπεδα του Super Mario βάσει της εμπειρίας του κάθε παίκτη από εμάς. Έτσι. Τώρα θέλω να δείξω ένα demo. Κατανοήστε καλύτερα σε τι αναφέρομαι. Λοιπόν, παίζει, αλλά το βλέπετε. Πρέπει να το κάνω από εδώ, ναι, ωραία. Λοιπόν, ό,τι βλέπετε, τα γραφικά έχουν αλλάξει. Δεν είναι τα γραφικά της Nintendo. Για τον απλούστατο λόγο, την Nintendo πήγε να μας μηνύσει επειδή χρησιμοποιήσαμε τα γραφικά της. Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τα γραφικά, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο και δεν έχουμε το Super Mario πια, αλλά έχουμε ένα μικρό. Θα προσπαθήσω να παίξω Μάριο όσο μπορώ με αυτόν τον τρόπο. Το πικουίνι είναι το πάνω, ναι.
Φανταστείτε λοιπόν τώρα ότι ό,τι κάνω εγώ εδώ, κάνανε κάποιοι χιλιάδες παίκτες, τους οποίους ρωτήσαμε να παίξουν το παιχνίδι. Συλλέξαμε... Κάνω λίγο μέσα με το κάποιους επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι χιλιάδες παίκτες παίξανε Super Mario πολύ καλύτερα από μένα και τους ζητήσαμε στο τέλος, μικρά και τα Super Mario, και τους ζητήσαμε στο τέλος να μας δώσουν μια προτίμηση για το ποιο επίπεδο τους άρεσε περισσότερο σε σχέση με την, ενδεχομένως με την ευχαρίστηση, engagement, με την πρόκληση, challenge και με το επιστοιχείο του εκνευρισμού, δηλαδή ποιο επίπεδο τους εκνεύρισε περισσότερο. Μα συλλέγοντας όλα αυτά τα δεδομένα και τα δεδομένα χρήσης του παιχνιδιού, δηλαδή τα δεδομένα παίξηματος, χρησιμοποίησαμε κάποια τεχνική στην τεχνητή νοημοσύνη που ονομάζουμε τεχνητά νευρονικά δίκτυα και μάθαμε τη συνάρτηση μεταξύ του τι κάνει ο παίκτης ένα παιχνίδι και τι μας λέει ότι, και ποια είναι η εμπειρία του. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έπαιξα εγώ και υπάρχουν κάποια μοντέλα τα οποία προβλέπουν σε ποιο επίπεδο αυτό το επίπεδο που έπαιξα ήταν ευχάριστο, προκλητικό ή εκνευστικό για μένα. Τώρα λοιπόν μπορώ να πάω εγώ και να επιλέξω ότι ξέρεις κάτι, είδες ποιος είμαι, ξέρεις ποιος είμαι, τώρα φτιάξε ένα επίπεδο, άλλαξε δηλαδή κάποιους παραμέτρους αυτή τη συνάρτηση, σε αυτό το νευρονικό δίκτυο, άλλαξε τα, για παράδειγμα, το πόσα κενά θα υπάρχουν, πόσο μεγάλα θα είναι τα κενά, πού θα πάνε οι αντίπαλοι, πόσα κέρματα θα έχει μέσα στο επίπεδο, πόσα μπλοκ, τι το καθεξής, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τον μηχανισμό, για παράδειγμα, έτσι. Οπότε, για να δούμε τι επίπεδο θα φτιάξουμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, τα πράγματα είναι πιο εύκολα για μένα, ή μάλλον θεωρητικά πιο εύκολα, υπάρχουν περισσότερα κενά, για κάποιο λόγο. Και για κάποιο λόγο θεωρείται εδώ ότι αυτό το επίπεδο αυξάνει τον κανονισμό μου. Για να δούμε αυτό ισχύει. Λοιπόν, για κάποιο περίεργο λόγο, το νευρονικό δίκτυο θεωρεί ότι όντως ο εκνευρισμός μου αυξήθηκε, αλλά πρέπει να σου πω ότι ήταν ακριβώς ανάποδο. Πέρασε καλύτερα στο δεύτερο επίπεδο. Το πρώτο με εκνεύρισε περισσότερο. Αλλά αυτό είναι ok, γιατί έχουμε κάποια. Αυτό που θέλω να θυμάστε από αυτό το θέμα είναι ότι έχουμε κάποια μοντέλα νευρονικού δικτύου τα οποία προβλέπουν σε κάποιο ποσοστό και με κάποια καλή ακρίβεια αυτές τις συναισθηματικές καταστάσεις. Δεν χρειάζεται να είμαστε στο 100%, αρκεί να δίνουμε κάποιες καλές μετρικές. Σε κάποιο συνδυαστή επιπέδου ενδεχομένω για να φτιάξει κάποια καλύτερα επίπεδα για εμάς. Έτσι. Λοιπόν, ας να βγάλω αυτό εδώ. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και χαίρομαι. Την έρευνα Super Mario την πήραμε ένα βήμα παραπέρα και για να φτιάξουμε καλύτερα μοντέλα για τους χρήστες. Λάβαμε υπόψη και το πώς κινούνται κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Εδώ βλέπετε δύο διαφορετικά πειράματα που γίνανε με διάφορους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, εδώ στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εδώ στο Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης, και στην Ελλάδα και στην Δανία. Ανθρώπων οι οποίοι παίζουν Μάριο, καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά ψυχολογίας, τις εκφράσεις προσώπου και την κίνηση που έχει το κεφάλι του κατά τη διάρκεια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και προσπαθούμε να δούμε εάν υπάρχουν διαφορές καταρχάς μεταξύ Ελλάδας και Δανίας. Και μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά οι Έλληνες κινούνται περισσότερο από τους Δανούς κατά μέσο όρο, έτσι, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα περίεργο. Επίσης μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά οι γυναίκες κινούνται επίσης περισσότερο από τους άντρες όταν παίζουν αυτό το παιχνίδι.
Το τρίτο χαρακτηριστικό που βρήκαμε και είναι το ενδεχομένως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι έμπειροι παίκτες Super Mario πίνουν πολύ λιγότερο από τους αρχάριους. Έτσι, το οποίο και αυτό έχει ιδιαίτερο νόημα και ιδιαίτερη ουσία όταν συνδυάζουν επίπεδα για αρχάριους. Αυτό είναι ένα επίπεδο για ένα έμπειρο χρήστη για παράδειγμα και αυτό είναι ένα επίπεδο για ένα αρχάριο χρήστη. Τα αποτέλεσμα μας ήταν πολύ πιο ακριβή. Προφανώς διότι δεν είχαμε μόνο χαρακτηριστικά παίξηματος μέσα από το Μάριο, αλλά είχαμε και τα χαρακτηριστικά του προσώπου και της κίνησης που μπορέσανε να μας δώσουν καλύτερη ακρίβεια στα μοντέλα μας. Λοιπόν, φεύγουμε από το Μάριο, αλλά μένουμε σε σχεδιασμοί επιπέδων και πάμε σε σχεδιασμό επιπέδων first person shooters. Δεν μπορούσα να το μεταφράσω αυτό, αλλά φαντάζομαι όλοι καταλαβαίνετε τι είναι. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι παιχνίδι όπως είναι μπει στη διάση ένα επίπεδο first person shooter και έχει προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει μια κειμενική συνάρτηση που ονομάζουμε χρόνο ζωής. Ο χρόνος ζωής είναι ο χρόνος από τη στιγμή που κάποιος δέχεται την πρώτη σφαίρα σε αυτό το παιχνίδι μέχρι το σημείο που το θέλει. Έτσι. Υποθέσαμε ότι αν μεγιστοποιήσουμε αυτό το χρόνο θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα να μάθουμε μια πιο ευχάριστη εμπειρία του χρήστη. Και τα πειράματα που κάνουμε με αρκετούς παίκτες σε αυτό το τύπο παιχνιδιών το επιβεβαίωσαν και εδώ βλέπετε το επίπεδο το οποίο μεγιστοποιεί αυτή τη συνάντηση. Έτσι. Άρα λοιπόν φτιάχνουμε τους τύπους του επίπεδου, φτιάχνουμε κάποιες αρένες μέσα στις οποίες μπορεί ο ένας κοντός στον άλλο, υπάρχουν κάποιοι διάδρομοι στους οποίους κάποιος μπορεί να κρυφτεί και να μαζέψει κάποια tech packs ή να πάρει κάποια καινούργια όπλα και ούτω καθεξής. Επειδή μας άρεσε αρκετά αυτό το project, είπαμε να το πάμε ένα βήμα πέρα και να ασχοληθούμε με ακόμα περισσότερα χαρακτηριστικά σχεδιασμού επιπέδων first person shooter. Και έτσι η αντικειμενική συνάρτηση είναι πολύ πιο πολύπλοκη. Είχαμε πολλά περισσότερα πράγματα τα οποία θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε, όπως για παράδειγμα το πώς διανέμονται τα όπλα μέσα σε ένα χάρτη, την ύπαρξη αρένας και διαδρόμων, πολυεπίπεδα. Επίπεδα, με δύο ρόλους, το αν υπάρχουν θέσεις για sniping locations, όπως ονομάζεται στα αγγλικά, τα ελληνικά δεν μπορούνται εύκολα, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλή κάλυψη σε περίπτωση που τη χρειαστεί κάποιος ή το καθεξής. Και μεγιστοποιήσαμε λοιπόν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι γνωστά ότι δουλεύουν καλά σε τέτοιο τύπο παιχνιδιού. Και αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα επίπεδο το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτόματα βάσει των χαρακτηριστικών, έτσι. Το οποίο και πάλι τεσταρίστηκε με αρκετούς παίκτες και επιβεβαιωθήκαν αυτές τις συναντήσεις. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο set. Project, το οποίο ονομάζω δημιουργικές μηχανές, δημιουργικοί άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είναι δημιουργικός ο τίτλος, τέλος πάντων να δούμε τι είναι αυτό. Μιλάμε για παραδείγματα συνδημιουργικότητας. Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους που συνδημιουργούν με μηχανές για σχεδιασμό παιχνιδιών ή μέρος παιχνιδιών. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε να σχεδιαστεί έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να σχεδιάσει χάρτες επίπεδα για παιχνίδια στρατηγικής, strategy games. Άρα λοιπόν αρχίζει βάζοντας τις βάσεις, βάζοντας κάποιους πόρους, resources και κάποιους τύπους, κάποιες περιοχές που δεν μπορεί να περάσει κάποιος agents ή οτιδήποτε άλλο, κάποιος χαρακτήρας που πάει στο παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια που γίνεται αυτό, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά και κάποια στατιστικά του επιπέδου το οποίο σχεδιάζουμε. Και από ό,τι παρατηρήσετε εδώ, υπάρχουν κάποιες προτάσεις από την τεχνητή νοημοσύνη για κάποιους χάρτες, στους οποίους ενδεχομένως κάποιος σχεδιαστής θα ήθελε να συμβουλευτεί. Αυτές οι προτάσεις μεγιστοποιούν κάποια χαρακτηριστικά του επιπέδου και παράλληλα κάποιες από αυτές μεγιστοποιούν την καινοτομία ενός επιπέδου. Πώς γίνεται αυτό? Καταγράφουμε το τι κάνει κάποιος σχεδιαστής, το μοντελοποιούμε και αν κάποιος σχεδιαστής ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη αισθητική, τότε προσπαθούμε να του προτείνουμε κάτι το οποίο έρχεται ορθογώνει, αν θέλετε, σε αυτή τη στρατηγική. Άρα προτείνουμε καινοτόμα επίπεδα τα οποία κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. Ελπίζουμε ότι κάνοντας κάτι τέτοιο, τον οδηγούμε σε σχεδιαστικούς δρόμους, τους οποίους δεν είχε σκεφτεί και ίσως τον οδηγήσουν σε ένα καλύτερο επίπεδο.
Από ό,τι βλέπετε, η διαδικασία παίρνει λιγότερο από ένα λεπτό. Κάποιο έχει σχεδιάσει ένα επίπεδο, είτε για, για dungeon game, είτε για επίπεδο strategy. Το περνάει από, από μια μηχανή γραφικών και το έχουμε σε τριδιάστατη μορφή και μπορούμε να το παίξουμε. Σε παρόμοια λογική είναι και το επόμενο παράδειγμα, όπου εδώ αυτό θέλω να τονίσω ότι είναι ένα project, μια μεταπτυχιακή εργασία που σπιτιτή στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας, όπου αυτό που προσπάθησε να κάνει εδώ ο Ράιαν είναι να δημιουργήσει ένα plugin για, τη λεγόμενη Unity Game Engine, δηλαδή μια μηχανή που κατασκευάζει παιχνίδια. Αυτό το plugin μας δίνει δυνατότητα να φτιάξουμε υποθαλάσσιους κοριολογενείς χώρους ή περιοχές, οι οποίες είναι βιολογικά, αν θέλετε, ρεαλιστικές, βασίζονται πάνω σε μοντέλα βιολογίας και η όλη διαδικασία αρχίζει από την κατασκευή διαφορετικών κοραλιών βάσει διαφορετικών αλγορίθμων, τις οποίες τα οποία κοράλια μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για μια ολόκληρη κοραλιογενή περιοχή. Δεν βλέπετε τους διαφορετικούς αλγορίθμους, αλλά θα πάω λίγο παραπέρα στο βίντεο για να δούμε το αποτέλεσμα. Έχουμε τρεις διαφορετικούς τύπους κοραλιών. Ξέρω πώς μπορώ να πάω παρακάτω. Ναι, απλά στα extended view δεν... Λοιπόν, το αποτέλεσμα... το βλέπετε εδώ, ο Ράιν έφτιαξε και μια σαν βούρτσα η οποία περνάει στους υπάλληλους και δημιουργεί τα κοράλια με έναν αυτόματο τρόπο. Ξαναλέω ότι όλα αυτά είναι βιολογικά ρεαλιστικό, δηλαδή βασίζεται σε διαφορετικές θερμοκρασίες του νερού ή σε διαφορετικά ρεύματα τα οποία έχει το νερό, τα οποία επηρεάζουν τη δημιουργία των κοραλιών. Και το αποτέλεσμα είναι κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι αυτό είναι μια μεταπτυχιακή εργασία, δεν είναι μόνο στα γραφικά τα οποία κάποιος περιμένει από ένα παιχνίδι το οποίο πουλιέται, έτσι. Αλλά νομίζω ότι η αλγόριθμη είναι το εντυπωσιακό εδώ και το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα όμορφο, δεδομένου του χρόνου των 6 μηνών που έχει κάποιος να δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το επόμενο παράδειγμα είναι ένα παιχνίδι το οποίο ονομάζεται Microscope και είναι όλα καλά από τον ήχο, Μανώλη. Α, μάλιστα. Οκ. Ευχαριστώ. Το παιχνίδι το ονομάζουμε Microscope και δημιουργήθηκε στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που λέγεται C2Learn, το οποίο στόχος ήταν να φτιάξουμε παιχνίδια και εργαλεία τα οποία θα αυξήσουν τη δημιουργικότητα στα παιδιά, κυρίως πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το παιχνίδι διαθέσιμο στο Google Play και μπορείτε να το κατεβάσετε και να το παίξετε και είναι εξαιρετικά απλό. Φαντάζομαι ότι περισσότερο από εμάς έχουμε παίξει Pictionary εδώ. Είναι σαν Pictionary, στο οποίο καλούμαστε να φτιάξουμε ένα σχήμα το οποίο αντιπροσωπεύει μια λέξη από μια τριπλέτα λέξεων, έτσι ώστε οι μισοί αντίπαλοι μας να το βρουν σωστά και να μπερδέψουμε τους άλλους μισούς. Άρα οι μισοί να μαντέψουν σωστά ότι αυτό το σχέδιο είναι αυτή η λέξη από τις τρεις, και άλλοι μισοί να μπερδευτούν και να θεωρήσουν ότι είναι μία μισά άλλη δύο λέξεις. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο, μπορεί να ακούγεται απλό σαν παιχνίδι, είναι αρκετά δύσκολο και αυτά τη δημιουργικότητα, τη διαγραμματική δημιουργικότητα του παιχνιδιού. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Το παιχνίδι μπορεί αυτό, όπως είπα, διαλέγουμε μια τεπλέτα. Εδώ είναι στα αγγλικά, διαλέγουμε μία από τις τρεις λέξεις. Υπάρχουν κάποια απλά σχήματα που μπορούμε να βάλουμε κάποιο πρόβλημα και να συνδυάσουμε κάποιο διάγραμμα που αντιπροσωπεύει μια λέξη. Παράλληλα, έχουμε τους βοηθούς μας εδώ, είναι βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι προσπαθούν να μας καθορίσουν το σχέδιο προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
είτε ως προς μια πιο καινοτόμο λύση ο κύριος εδώ, είτε προς μια πιο συντηρητική λύση από τον κύριο εδώ, είτε μια πιο χαοτική λύση εδώ που μας δίνει η Chaotic Key. Το αποτέλεσμα είναι διαδραστικό μεταξύ ημών και της θερμητής νοημοσύνης και αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει παιχτεί σε διάφορα σχολεία σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, και τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν πολύ, πολύ όμορφες παραστάσεις, εργατικές παραστάσεις ορισμένων ασαφών ενιών. Και εάν θέλετε, μπορείτε να το παίξετε ή αν είστε, επειδή έχουμε σχολεία εδώ, μπορείτε να με ρωτήσετε πού μπορείτε να το δείτε. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο και μεταφορά θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Έτσι ώστε, αν θέλετε, να αυξήσετε τη διαγραμματική δημιουργικότητα των παιδιών σας στην τάξη. Περνάω από τη συνδημιουργικότητα ανθρώπου μηχανής στην αυτόνομη δημιουργικότητα ενός υπολογιστή. Εδώ θα πω ίσως σε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες και ελπίζω να με χάσετε εντελώς. Αλλά η λογική είναι ότι προσπαθούμε να αφήσουμε μια μηχανή να δημιουργήσει μόνη της πολλά πράγματα τα οποία επεξεργάζεται και ψάχνει σε χώρους αναζήτησης για καινοτόμα πράγματα. Και αυτό γίνεται σε ένα διαδικαστικό τρόπο. Μπορώ να το κάνω, να το βάλω εδώ. Ένα λεπτό. Μου χρειάζεται. Ευχαριστώ. Αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ζητάμε από τη μηχανή να φτιάξει κάποια εκατομμύρια διαστημόπλια, εδώ, τα οποία ένας αλγόριθμος μηχανικής μάθησης που ονομάζεται Deep Learning μαθαίνει όλα αυτά τα εκατομμύρια, μάλλον διαβάζει όλες αυτές τα εκατομμύρια διαστημοπλοίων και ψάχνει να βρει χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Παίρνει λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά και τα δίνει σε ένα αλγόριθμο καινοτομίας, ο οποίος ψάχνει βάσει αυτών των χαρακτηριστικών στο επόμενο βήμα του αλγόριθμου να δημιουργήσει καινοτόμα διαστημόπλια. Και κάθε φορά που το κάνουμε αυτά, αν θέλετε, αυξάνουμε το μυαλό ή την δυνατότητα της θερμητής νοημοσύνης. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν, εδώ τα διαφορετικά βήματα, αρχίζουμε κάποια απλά διαστημόπλια και αυξάνει την πολυπλοκότητα, όπως πάμε. Στο τέλος των 6 επαναλήψεων βλέπουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε αρκετά πολύπλοκα και ιδιαίτερα καινοτόμα διαστημόπλια. Έτσι, τα οποία μπορούμε να γράψουμε πάλι από μια μηχανή γραφικών και να αποδώσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε σε ένα παιχνίδι με οποιοδήποτε τρόπο θέλουμε. Έτσι. Θυμίζω ότι η διαδικασία γίνεται αυτόνομα από μια μηχανή. Αυτή τη λογική λοιπόν και βασιζόμενη στην. Είχαμε μια έμπνευση, γιατί μας άρεσε η αναζήτηση της καινοτομίας, μας άρεσε να δίνουμε στις μηχανές τη λογική της αναζήτησης για κάτι καινοτόμο, είτε αυτό είναι περιεχόμενο, είτε είναι αυτό κάποιο επίπεδο και καθεξής. Πήραμε αυτή τη λογική και αυτή την έμπνευση. Και επίσης η έμπνευση βασική ήταν από τη λεγόμενη αυτοέκπληξη των ανθρώπων όταν δημιουργούν κάτι. Όταν μας χορογραφίζουν, όταν δημιουργούν κάτι, όταν υπάρχει μια δημιουργία στην αρχιτεκτονική του και ούτω καθεξής, η τέχνη γενικότερα. Αυτή την αυτοέκπληξη, αυτή την ικανότητα αυτοέκπληξη θέλω να τη δώσω στους αλγόριθμους. Έτσι, έχουμε ένα πολύ απλό πρόβλημα εδώ. Έχουμε ένα ρομπότ το οποίο βρίσκεται εδώ και πρέπει να πάει εδώ πάνω. Έτσι. Ο κλασικός τρόπος για να λύσει κάποιος αυτό με τεχνητή νοημοσύνη είναι να ορίσει μια αντικειμενική συνάντηση η οποία θα του πει, θα πει στο ρομπότ, OK, είσαι εδώ, είσαι τόσο κοντά από το στόχο, είσαι εδώ, είσαι τόσο κοντά από το στόχο, εκεί το καθεξής. Και το ρομπότ θα προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει αυτή τη συνάντηση. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος για να το κάνει κανείς. Ένας πιο καινοτόμος τρόπος είναι η αναζήτηση καινοτομίας. Η αναζήτηση καινοτομίας λέει ότι λέει στο ρομπότ, OK, πού βρίσκεσαι, βρίσκομαι εδώ. Έχεις βρεθεί εδώ στο παρελθόν. Δεν έχω βρεθεί. OK, αυτό είναι καινοτόμο. Προσπάθησε λοιπόν να πας σε μέρη που δεν έχεις βρεθεί στο παρελθόν. Έτσι. Ο αλγόριθμος που εισάγαμε εμείς τον ονομάζουμε surprise search, η αναζήτηση έκπληξης, όπου βασικά λέμε στο ρομπότ, προσπάθησε να πας σε μέρη που σε εκπλήσουν. Εντάξει. Είσαι εδώ, περιμένεις να πας εκεί, αλλά τελικά βρίσκεις κάπου αλλού. Για να δούμε αν το κάνεις αυτό. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Εδώ βλέπετε τα διάφορα ρομπότ, αρκετά τα ρομπότ που προσπαθούν να πάνε πάνω σε αυτό το στόχο. Η αντικειμενική αναζήτηση αποτυχάνει
σφόδρα, διότι προσπαθεί να ελεξοδοτήσει αυτή την απόσταση, άρα κολλάει εδώ. Η αναζήτηση αγωνομίας πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά η αναζήτηση έκρηξης για πολλούς και διάφορους λόγους μας δίνει πολύ γρηγορότερα αποτελέσματα και λειτουργεί με τη βάση της αυτοέκρηξης, την οποία περάσουμε σε κάποια ρομπότ ή σε κάποιους χαρακτήρες σε ένα παιχνίδι υπολογιστή. Λοιπόν, το επόμενο παράδειγμα είναι ίσως από τα αγαπημένα μου, διότι είναι από τα πρώτα παραδείγματα όπου οι μηχανές συνδημιουργούν πράγματα μέσα σε ένα παιχνίδι υπολογιστή. Εδώ λοιπόν συνδημιουργούμε όχι μόνο το επίπεδο του υπολογιστή, αλλά φτιάχνουμε και ήχο, ο οποίος έχει νόημα για το συγκεκριμένο βίντεο. Εντάξει, γίνονται και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα και οι δύο πλευρές δημιουργικότητας. Και αυτό γίνεται ως εξής. Έχουμε ένα σχεδιαστή επιπέδου, ο οποίος λέει: OK, θα σου δώσω εδώ μια γραφική παράσταση, η οποία είναι η ένταση, tension, που θέλω να δημιουργήσει ένα επίπεδο. Άρα λοιπόν, ακολουθώντας ένα μοντέλο σαπουνόπερας για παράδειγμα, θέλω να αναυξηθεί η ένταση, έτσι, μετά να πέσει και μετά να ξαναυξηθεί για κάποιο λόγο. Και αυτό είναι η μόνη είσοδο που έχει δεχτεί νοημοσύνη. Παίρνει αυτή την είσοδο από τον άνθρωπο και λέει: OK, τώρα θα φτιάξω ένα παιχνίδι για τύπο παιχνιδιού χώρων, έτσι τρόμου. Πόσοι από εσάς έχετε παίξει horror games ή βλέπετε, σας αρέσει, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πέσω εσύ λοιπόν με αυτό, οι υπόλοιποι ελπίζουν να σας αρέσει. Ο αλγόριθμος λέγεται Sonantia και όπως είπα, δημιουργεί και το επίπεδο. Όπως θα δείτε, είναι σαν μια παλιά βίλα αρκετά τρομακτική, σε κάποιο βαθμό τέλος πάντων. Θυμίζω ότι δεν αναπτύσσουμε εμείς παιχνίδια, έτσι είμαστε ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης σε παιχνίδια, άρα θέλω λίγο θα μας δώσετε λίγο δεν θα ήθελα να περιμένετε τα γραφικά τα οποία βρίσκεται σε ένα παιχνίδι υπολογιστή το οποίο αγοράζεται. Λοιπόν, για να το δούμε. Εδώ ελπίζω να ακούγεται και ο ήχος καλά. Αυτό που θέλω να πετύχουμε είναι, αυτό που θέλω να πετύχει ο William είναι
Okay. Παίζω με έναν συγκεκριμένο τρόπο και μ' αρέσουν ας πούμε, οι Iron Maiden ή μ' αρέσουν οι Τσιτσάνες, οτιδήποτε. Και θέλω να έχω σαν υπόβαθρο τη διάρκεια ενός παιχνιδιού Space Shooter, ας πούμε, την Τσιτσάνη ή το Χατζηδάκι. Οκ. Ζόρμπα δεν κρύβει, οτιδήποτε. Αυτό είναι ωραίο, διότι ξέρεις, έτσι θέλω να παίζω το παιχνίδι μου. Το θέμα είναι πώς μπορεί το όπλο το οποίο παίζω να επηρεάζει τη μουσική την οποία επιλέγω σαν υπόβαθρο, σαν background. Πρώτον, και δεύτερον, πώς μπορεί το όπλο το οποίο παίζω να επηρεάζεται τον τρόπο που το χρησιμοποιώ έναντι κάποιον άλλο. Αυτή ήταν η βασική ερώτηση και το αποτέλεσμα θα το δείτε στο βίντεο αυτό. Οποίος θέλει μουσική. Μουσική την ακούτε, έτσι, πίσω-πίσω την ακούνε. Ναι. Ή όχι. Διαδικασία μάθησης, δηλαδή αναπτύσσουμε το. Έχουμε ένα πρώτο κομμάτι στο οποίο αναπτύσσεται το όπλο πριν το χρησιμοποιήσουμε στο παιχνίδι, έτσι. Βάσει τη μουσική η οποία παίζουμε. Και αυτά είναι τα διαφορετικά όπλα τα οποία πρέπει να επιλέξει κανείς, δηλαδή να αναπτύσσουμε παράλληλα αρκετά όπλα τα οποία πρέπει να επιλέξει κάποιος. Και τώρα μπαίνουμε στο παιχνίδι. Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρω ότι όλα αυτά τα όπλα σχεδιάζονται από μηχανές υποβοηθούμε από τον άνθρωπο, έτσι, από τους λίγους ανθρώπους. Δεν κάθεται να τα σχεδιάσει κάποιος άνθρωπος. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι ότι όλη αυτή η τεχνολογία και η τεχνογνωσία μπορεί να εφαρμοστεί σε παιχνίδια σοβαρού σκοπού. Είτε για εκπαίδευση, είτε για υγεία. Με κάποια ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι ένα παιχνίδι το οποίο εκλεχθήκαμε να φτιάξουμε, να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε για επίλυση συγκρούσεων σε σχολεία. Το οποίο ενδεχομένως ενδιαφέρει κάποιους καθηγητές ή κάποιους μαθητές. Λοιπόν, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές της αναγνώρισης του μαθητή ο οποίος παίζει σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο είναι multiplayer, είναι 4-8 ατόμων. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αποστολές οι οποίες δίνουμε, οι οποίες καθοδηγούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη αποφασίζει ποια αποστολή θα δώσει κάθε τετράδα μαθητών, έτσι ώστε τα επίπεδα συγκρούσεων να μείνουν σε ανοιχτά επίπεδα, όπως μας τα είχαν καθορίσει οι καθηγητές που συνεργαζόμαστε σε σχολεία. Το αποτέλεσμα λέγεται Village Voices στο παιχνίδι και θα δούμε ένα μικρό βίντεο και ήμασταν στην ευχάριστη θέση να λάβουμε το καλύτερο βραβείο, καλύτερο παιχνιδιού για μάθηση στην Ευρώπη το 2013. Οπότε είναι, νομίζω, ένα καλά σχεδιασμένο παιχνίδι που επιτυχάνει το στόχο του. Λοιπόν, μιλάμε για ένα παιχνίδι multiplayer, είμαστε σε ένα virtual χωριό, κάθε έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, υπάρχει ο ξυλουργός, έτσι, ο οποίος ξυλουργός χρειάζεται κάτι από τον μεταλλουργό και πρέπει να είτε να σε ακολουθούν, ή να κλέψουν ένας από το σπίτι, ή να ανταλλάξουν πόρους, είτε να εκνευριστεί ας πούμε, ο ξυλουργός και να πάει στο κέντρο του υπουργείου και να κάνει μια ανακοίνωση ότι ο μεταλλουργός είναι άχρηστος ή οτιδήποτε, το οποίο θα το δουν όλοι οι αλληπέστες. Άρα μιλάμε για ένα χωριό, στο οποίο όλοι πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε με έναν συγκεκριμένο τρόπο για να ζήσουμε όλοι καλά και
και αυτή καλύτερα. Και οι αποστολές, ξαναλέω, η τεχνολογία εδώ είναι ότι οι αποστολές είναι προσωποποιημένες και προσαρμοσμένες στα παιδιά τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι το εμπόριο μεταξύ αγαθών, έτσι, που μπορεί να είναι καλό για σένα, μπορεί να είναι άσχημο για σένα, οπότε εκφράζεις το παράπονο σου, την ευχαρίστησή σου κάθε φορά που γίνεται κάποια ανταλλαγή. Τα οποία είναι δεδομένα γιατί είναι νομοσύνη για μας. Και εδώ είναι η προσαρμοστικότητα. Ναι. Και μπορεί να μάθει περισσότερο για το παιχνίδι στο Project Siren, το οποίο βλέπετε και εδώ. Μανώλη, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Όχι, όσο θέλει, θα κουράσω το παίρνω. Να δείξω άλλο ένα παράδειγμα και να τελειώσουμε. Ωραία. Θα δείξω άλλο ένα παράδειγμα για την χρήση αυτών τεχνολογιών στην υγεία. Που ενδεχομένως κάποιοι από εσάς μπορείτε να καταλάβετε με ποιο τρόπο γίνεται, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση κληθήκαμε, στο συγκεκριμένο project κληθήκαμε να φτιάξουμε παιχνίδια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση και τη θεραπεία του μετατραυματικού στρες. Για όσους δεν γνωρίζετε τι είναι αυτό, είναι ένα πάρα πολύ κακό πράγμα, κανένας δεν το θέλει από εμάς. Είναι κάτι που κάποιος έχει ή μπορεί να πάθει εάν πάει στον πόλεμο. Έτσι. Δηλαδή πολύ υψηλά επίπεδα άγχους, τα οποία δυστυχώς του καταστρέφουν μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν χρειάζονται κάποια βοήθεια και χρειαστήκαν τότε ένα μέσο, οι ψυχίατροι οι οποίοι τους παρακολουθούν, ένα μέσο για να καταλάβουν, να διαγνώσουν ποιο είναι το προφίλ στρες, άγχος, το οποίο έχουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα προσαρμοστικό παιχνίδι, το οποίο ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί για θεραπεία αυτών των ανθρώπων. Μιλήσαμε με αρκετούς βετεράνους από το Αφγανιστάν, δηλαδή για δανούς πολίτες, δανούς στρατιώτες οι οποίοι πήγαν στο Αφγανιστάν και γυρίσαν, οι οποίοι είχαν το τραυματικό στρες, δυστυχώς. Και ακολουθήσαμε τη λεγόμενη θεραπεία έκθεσης ή exposure therapy στα αγγλικά, δηλαδή εάν φοβόμαστε τις αράχνες, δείχνουμε περισσότερο αράχνη σε κάποιον και έτσι περνάει το στρες. Κατ' επέκταση, αν φοβόμαστε κάτι συγκεκριμένο από τον πόλεμο, προσπαθούμε να το δείξουμε αυτό μέσα από ένα παιχνίδι, το οποίο θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή τη φοβία μας. Έτσι. Η επιλογή του τι δείχνουμε στο παιχνίδι πάλι καθορίζεται από την ευθύνη μας ήδη. Μέσα από δείκτες φυσιολογίας καταλαβαίνω πόσο αγχωμένος είναι κάποιος και δίνω συγκεκριμένα ερεθίσματα τα οποία το αυξάνουν και το μειώνουν το στρες. Η επιλογή του παιχνιδιού, ο σχεδιασμός είναι σε ένα σούπερ μάρκετ, από ό,τι τα δείτε, και πολλοί μπορεί να αναρωτιέστε γιατί ένα σούπερ μάρκετ και τι νόημα έχει αυτό. Αυτή ήταν μια ιδέα που είχαν τους ψυχιάτρους, διότι για πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους το σούπερ μάρκετ είναι μια πολύ αρκώδη περιοχή. Έτσι. Για πολλούς από εμάς είναι επίσης αρκώδη, αν δεν είσαι να πάρεις ένα σούπερ μάρκετ για συγκεκριμένο χρόνο, πρέπει να ψωνίσεις ορισμένα πράγματα, που δεν ξέρεις που βρίσκονται, υπάρχουν ουρές, σε καθυστερούν. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι μια κόλαση. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο. Και να δούμε πώς τι κάνουν για τους ανθρώπους. Το παιχνίδι χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Άμυνας της Δανίας. Και όπως βλέπετε, θα ακούσετε ήχους και εικόνες οι οποίες δημιουργούν υψηλό στρες σε αυτούς τους ανθρώπους. Και σε εσάς, λογικά, δεν θα έπρεπε να δημιουργούν στρες. Αλλιώς έχετε πρόβλημα. Σε αυτούς τους ανθρώπους δημιουργούν όμως υψηλό στρες. Είναι συγκεκριμένοι ήχοι που έχουν ακούσει τον πόλεμο. Είναι συγκεκριμένες εικόνες που έχουν δει στον πόλεμο, οι οποίες πραγματικά τους επηρεάζουν αρκετά αναπηρικά. Αλλά αυτό ακριβώς θέλουμε μέσω μιας παρακολούθησης μέσω του ψυχιάτρου. Δηλαδή, ένας σκύλος που καρκίζει είναι ένα θέμα. Κάποιοι άνθρωποι συγκινάνε περίεργα επίσης ένα θέμα για αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, τους ανεβάζει το στρες. Εδώ κάποιος έχει μια λίστα από πράγματα τα οποία πρέπει να αγοράσεις μέσα σε κάποιο χρόνο, έτσι. Εδώ υπάρχουν οικογένειες, οι οποίες μαλώνουν με τα παιδιά που κλαίνουν. Και εδώ έχουμε τη λεγόμενη στιγμή flashback. Κάποιος πάει στον πόλεμο και ξαναγυρνάει στο σούπερ μάρκετ. Αυτή τη στιγμή flashback δημιουργεί πολύ ψηλά επίπεδα στρες. Και αυτό ακριβώς θέλουμε. Έχουμε ένα άλλο flashback εδώ. Στο project συνεργάστηκαν τρεις εταιρείες παιχνιδιών για να φτιάξουν όλα αυτά τα γραφικά. Και εδώ έχουμε την ηλεκτρική αρμοδιότητα δέρματος. Όσο αυτά τα πίξ εδώ είναι ενδεικτικά στρες. Και μέσω αυτού μπορούμε να φτιάξουμε
προφίλ για τον κάθε πίστη. Έτσι, ένα άλλο flashback και το καθεξής. Όλα αυτά τα flashbacks και το τι θα δει κάποιος μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ καθορίζονται από την πνευμοσύνη, βάσει του επίπεδου stress το οποίο διαθέτει ένας πίστης. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο για διασκέδαση, τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της υγείας. Ίδιες τεχνικές. Θέλω να κλείσω με το εξής και αν θέλω να θυμάστε κάτι από μένα είναι αυτό, ότι τα παιχνίδια είναι απόλυτη εφαρμογή για την τεχνητή νοημοσύνη και δεύτερον, η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι κάτι πάρα εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο και γίνεται όλο και όλο ένα χρησιμότερο. Και νομίζω ότι οποιασδήποτε κατευθύνσει οποιασδήποτε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση είναι μέσω προγραμμάτων σπουδών βοηθούν και ενδεχομένως θα μπορούσα να πω ακόμα περισσότερα αν το υπόβαθρό σας ήταν πιο κοντά στην εφημερίδα. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να πείσουμε πολλά, αλλά μπορούμε να ελπίσουμε στο μέλλον. Λοιπόν, θα κλείσω. Πριν κλείσω και σας ευχαριστήσω, πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ κόσμο και είναι όλοι οι συνεργάτες μου που βλέπετε εδώ. Διδακτορικοί διδυτές, μεταδιδακτορικοί πρώτη-πτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, το ούτω καθεξής την τελευταία δεκαετία που δουλεύω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, είτε στην Κοπεγχάγη είτε στη Μάλτα. Όσοι από εσάς, είτε τώρα είτε στο μέλλον, ενδιαφέρεστε για να σπουδάσετε κάτι που έχει σχέση με παιχνίδια, ενδεχομένως θέλετε να δείτε τι κάνουμε. Και μπορείτε να το δείτε σε αυτή τη διεύθυνση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για εμάς και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που διαθέτουμε στη Μάλτα. Ελπίζω να έπεισε κάποιος από εσάς ότι η τεχνητή νοημοσύνη, τα παιχνίδια, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη για τη χρήση παιχνιδιών, του σχεδιασμού παιχνιδιών, είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, έρευνα, περιοχή για έρευνα και εκπαίδευση. Και βέβαια να ευχαριστήσω όλους τους χρηματοδότες που όλα αυτά τα χρόνια έχουν χρηματοδοτήσει αυτήν την έρευνα. Τελευταία διαφάνεια είναι αυτή. Αν κάποιοι από εσάς είναι σε πρωτοτυχιακό μεταπτυχιακό επίπεδο, που δουλεύουν με τεχνητή νοημοσύνη ή και παιχνίδια και θέλουν να πάνε σε ένα πολύ γνωστό νησί, πανέμορφο νησί, όπου γίνεται ένα από τα καλύτερα συνέδρια στην τεχνητή νοημοσύνη για παιχνίδια, μπορείτε να μιλήσετε σε μένα ή στο Μανώλη. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι κοντά και ελπίζω να δω κάποιους από εσάς εκεί. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αυτή η ομάδα είναι πάρα πολύ μικρή και επιχειρησιακά, αν θέλεις,
σαν πλάνο business, δεν σε φέρνει μια εταιρεία δυστυχώς να φτιάξει ένα παιχνίδι για διπλούς, διότι η ομάδα είναι αρκετά, το target group είναι αρκετά μικρό έτσι, σχέση με τον, με τον γενικό πληθυσμό, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, οι διπλικές προσπάθειες γίνονται αρκετές και πρέπει. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σου. Συγχαρητήρια για την παρουσία, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, μπορείτε να μην το κατάλαβα κιόλας ή να χρειάζεται περισσότερες διευκρινήσεις. Πώς συνδέεται η χρήση των ελέγξεων αυτών που είπατε νωρίτερα, το εκπαιδευτικό παιχνίδι, με τα διαγράμματα που μπορούμε να κάνει κάποιος. Δηλαδή, αυτά τα διαγράμματα τα παράγει ο μαθητής, ας πούμε, και για ποιον λόγο, πώς αυτά συνδέονται με τις ελέγξεις. Μιλάτε για το icon, ας πούμε.